Να πω καλώς ήρθες, να πω να ζήσεις, να πω με το καλό σήμερα η πρεμιέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σειρά όλα. Σε όλα μέσα από την καρδιά μου. Happy day σήμερα. Happy day και νομίζω happy period για σένα. Μια ευτυχισμένη περίοδος, έτσι δεν είναι, Παναγιώτα? Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, πολύ χαρούμενη και πραγματικά πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εμείς που σε αγαπάμε και σε ξέρουμε, είχαμε την εικόνα ότι είσαι μόνη σου ή ότι έχεις κάτι που το διαφυλάσσεις. Ναι, βγήκε κάποια στιγμή βέβαια, έτσι. Ναι. Αλλά επειδή δεν το πολύ επιβεβαίωσες και ούτε ανέβαζες και εσύ φωτογραφίες. Όχι. Και ξαφνικά σε βλέπουμε κούκλα σε μια γαμήλια τελετή στην Ίδρα, μια άνθοδες με τα πουλιά του παραδείσου, στο πλευρό ενός πολύ γοητευτικού άντρα. Μίλησέ μας για το σύζυγό σου και για αυτή την ωραία φάση της ζωής σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να μιλάω πολύ για εκείνον. Ό,τι επιτρέπεται. Ναι, να πω μόνο ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Και τον θαυμάζω πολύ. Είστε καιρό μαζί? Όχι, από το 18 γνωριστήκαμε, μετά πέσαμε στην καραντίνα. Η καραντίνα βέβαια, ξέρεις, εκεί λες ή που παντρεύεις ή που χωρίζεις, γιατί υπάρχει... Εξαρτάται και τι σχέση έχεις πριν, ωραία. Εμείς γνωριστήκαμε το 18, δεν προλάβαμε. Θα πεις, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοτωθεί στην καραντίνα. Ναι, με τόσο έντονη τριβή και καθημερινότητα. Ναι, όχι, τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Παναγιώτα, εγώ ξέρω, επειδή έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες, ότι και ήθελες να δημιουργήσεις την οικογένειά σου. Χωρίς άγχος όμως. Αλλά αυτό ήθελα να πω, όχι, μόνο κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Τι είχε αυτός ο άντρας και σε έκανε να σκεφτείς αυτή? Εγώ θα πω ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και άντρας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για εκείνον. Και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Τι δουλειά κάνει, αντιλαμβάνεται τις δουλειές τις δικές σου, τα ωράρια, τις δυσκολίες? Είναι εκτός χώρου, φαντάζομαι. Εκτός χώρου και ευτυχώς είναι υποστηρικτικός. Ευτυχώς. Με στηρίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που έχεις μπει σε καθημερινά γυρίσματα, ναι. Πολύ ωραία. Το θέλει λίγο απότομο. Ή γκρινιάζει λίγο? Όχι, δεν γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζει καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε λίγο απότομο. Μετά την καραντίνα, καταλαβαίνεις. Που σε είχε συνέχεια πολύ... δική, ναι, του από το πρωί ως το βράδυ. Όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν είναι εκτιτικός. Του αρέσει που δουλεύω, του αρέσει αυτό που έχω κάνει. Και έτσι λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το καλύτερο, αλλά το κατανοεί. Πριν φύγω από το γάμο σου, την απόλαυσες εκείνη την ημέρα? Γιατί πολύ συχνά λένε σε εμάς τις νύφες ότι και ήταν και ένας μυστικός γάμος, φρόντισε να μην διαρρεύσει. Τον κράτησε κρυφό ακριβώς για να το χαρούμε. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε να το πούμε. Φυσικά μετά το ανακοινώσαμε και δώσαμε και φωτογραφίες, ωραία, αλλά δεν θέλαμε την ημέρα του γάμου να μαζευτεί κόσμος και να έχω, ξέρω εγώ, φωτογράφους που δεν θα ήθελα. Αυτό δεν το θέλαμε. Ήθελες να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να αγχώνεσαι για το ποιο σε τραβάει, πώς σε απαθανατίζει. Ακριβώς, ακριβώς. Και ούτε σε συγγενείς μου δεν το είχα πει. Μαζευτήκαμε πολύ λίγοι άνθρωποι, ήμασταν 50 άτομα. Και λόγω και κορονοϊού είπαμε να το μαζέψουμε και δεν θέλαμε κάτι άλλο. Αν έκανα κάτι, έτσι θα το έκανα. Άρα ήταν πολύ στενός κύκλος και η πολύ στενή και δική σου συγγενείς. Πάρα πολύ. Δεν είχα πολλούς συγγενείς, πρέπει να σου πω. Παρεξηγήθηκαν οι υπόλοιποι? Κάποιοι ναι. 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 Σε πήραν δηλαδή μετά και σου γκρινιάξαν, δεν με κάλυψες? Κάπως έτσι, κάποιοι γκρινιάξανε, ναι, εντάξει. Αλλά okay, ναι, εσύ okay. Έκανες αυτό που ήθελες, όπως το ήθελες και το σκεφτόσου. Εντάξει, και αν κάποιος θυμώσει πιο πολύ από ό,τι να χαρεί για το συμβάν, νομίζω υπάρχει πρόβλημα. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Και τελικά αυτές τις στιγμές πρέπει να τις ζούμε όπως θέλουμε εμείς και ο σύντροφός μας. Ακριβώς. Γιατί επιλέξατε την Ίδρα? Είχε κάποιο συμβολισμό, γνωριστήκατε εκεί? Όχι, κανένα συμβολισμό. Ήταν ένα νησί που δεν είχα πάει, είχα απλώς περάσει, άρεσε και στο Γιάννη και είχε παντρευτεί εκεί και η κουμπάρα μας, η Βάσια Τζοτζοπούλου. Και μας λέει είναι ωραίος χώρος, ωραίο μέρος για να κάνετε το γάμο. Και μαζί με την άλλη κουμπάρα, την Άντζη, την Ομικού, αποφασίσαμε να το οργανώσουμε οι τρεις μας και με βοηθήσανε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ήταν, ξέρεις, και ένα είδος εξόρμησης, παύλα γάμου, παύλα... Το οποίο νηφικό το έκανε και η Βάση για τον Τζοτζοπούλου. Και γενικά ήταν για μένα μια πολύ μαγική στιγμή. Τη θυμάμαι ακόμα. Και η άλλη σου κουμπάρα, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο σας οραματίστηκε και ως ζευγάρι. Κάπως έτσι, νομίζω. Σε εκείνη οφείλω ότι γνώρισα, νομίζω, το Γιάννη. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα του σύριαλ, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε, ναι, πολύ ωραία για αυτή την ευτυχισμένη περίοδο της ζωής σου. Και σου εύχομαι τα καλύτερα και βίων ανθόσπαρτων και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Έρχεται η νέα σειρά του Α. Βλέπω και εγώ πλάνα, μετά δεν έχω δει. Μου είπε και ο Κώστας ότι στην πρώτη προβολή που έγινε τα σχόλια ήταν πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Πες μου εσύ πώς το βιώνεις από τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κοίτα να δεις, είναι μια κομεντή. Και να μου πεις και λίγο και την πλοκή, ναι, το, ναι, story. Είναι μια πολύ ωραία δροσερή κομεντή, έτσι κι αλλιώς η κομεντή έχει μια δροσιά, αλλά χιούμορ πάρα πολύ. Αλλά έχει και πολύ συνέστημα, έχει πολύ συγκίνηση. Δηλαδή θα συγκινηθεί και όλος ο άλλος, το γλυκό πικρό αυτό που λέμε, με πάρα πολύ χιούμορ και αφορά οικογένεια.
Το ωραίο είναι ότι αυτή ξεκινάει, είναι παρουσιάστρια. Συνάδελφος. Συνάδελφος. Ναι. Στην Αμερική, στην Ομογένεια. Πολύ επιτυχημένη. Είσαι η Ροξάνη, πολύ δυναμική. Είμαι η Ροξάνη, τα Βουλαρέα. Πολύ δυναμική. Αλλά η πεθερά της έρχεται στην Αμερική να την καταστρέψει. Και αναγκάζεται λοιπόν και φεύγει από την Αμερική και γυρνάει στα δικά της τα παιδιά, τα οποία την κατασκευαστική εταιρεία την έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού. Και παίρνει τα ενία. Άσε μας ρε μαμά, μου λένε συνέχεια, γιατί λίγο τους καταπιέζω. Πολλά παιδάκια θα δουν. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι το cast είναι πραγματικά ένας και ένας. Ένας και ένας. Να τους αναφέρω εγώ, γιατί βεβαίως έχω και τα ονόματα σημειωμένα. Πέρα από σένα, λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Μάριος Αθανασίου και η Δήμητρα Σιγάλα. Συμπροταγωνιστούν η Παρθένα Χοροζίδου, Αναστάσης Κολοβός, η Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Παπαδάτος, η Μελίνα Βαμπούλα, ο Νικόλας Παπαδομιχελάκης, ο Αντώνης Γιανακός, η Μαρθήλια Σβάρνα, ο Αλέξανδρος Πιέχιοβιάκ, συγγνώμη αν το παλάθος, η Μελίνα Πολυζώνη, η Ελευθερία Πάλα, στο ρόλο της Γεστημανής η Φωτεινή Ντεμίρη, γκέστη Βίλμα Τσακίρη και άλλοι πολλοί. Και ο δικός μας Κώστας Φραγκολιάς, θα πω εγώ. Θα έρθει σε ένα πολύ ωραίο ρόλο. Έκπληξη ρόλο. Έτσι, εμείς στηρίζουμε και το αγόρι μας. Έχουμε κάνει γυρίσματα. Τα λέει καλά ή τζάμπα τον πληρώνουμε τόσο χρόνια? Όχι, είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός και θα έχει μια πολύ ωραία μαμά στην πορεία. Τέλεια. Πάμε να δούμε μία σκηνή από το πρώτο επεισόδιο και να μου εξηγήσεις περισσότερα. Παρακαλώ. Παθαίνουν σοκ που σε βλέπουν, γιατί δεν βλέπω μόνο τη χαρά στα πρόσωπά τους. Βλέπεις κάτι άλλο, ναι. Είναι παλιός μου έρωτας ο Μάριος. Δηλαδή ο άλλος που το δει θα... Και έχει τη δεύτερη ευκαιρία. Τονίζει πολύ τη δεύτερη ευκαιρία που μπορεί και πρέπει, δικαιούνται να έχουν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αγαπώ πολύ. Θέλω να πω ότι τη σκηνοθεσία, τη γενική επιμέλεια την έχει ο Πιέρος ο Ανδρακάκος, που ήθελα πάντα να συνεργαστώ μαζί, τον υπέροχος. Μαζί με τον Γιώργο τον Κικίδη και τον Αλέκο τον Κυράνη, καταπληκτικοί και οι δύο. Τι άλλο να πω για τη σειρά, ότι είναι... Νομίζω θα ταυτιστούν όλες οι ηλικίες. Από τα παιδιά που μπορούν να το δούνε, μέχρι τις εμείς θα σας δούμε σήμερα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 και μετά σας μως φυσικά για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Α. Εσύ έχεις κανονίσει κάτι για σήμερα να το δεις με παρέα, με τον άντρα σήμερα σου? Έχω νυχτερινό γύρισμα. Okay. Οπότε θα κλέβεις λίγο ίσως από τα σχόλια που θα γίνονται. Μάλλον θα με πάρουν τηλέφωνο οι φίλοι και η οικογένεια να μου πούνε. Επομένως θα το δω μετά εγώ όταν το ανεβάσει. Έχεις κάποιο γούρι, κάποια ιεροτελεστία που κάνεις πριν ξεκινήσει μια σειρά? Θέλω. Μια γλυκιά αγωνία, δεν ξέρω. Έχω αγωνία, πάντα έχω αγωνία. Θέλω να με πάρουν τηλέφωνο 2-3 άνθρωποι που έχω στη ζωή μου να μου πούνε τα. Που ξέρεις ότι θα σου πούνε αυτό ακριβώς που πιστεύουν και θα σου κάνουν κριτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή αρχή. Πάντα ευτυχισμένη. Σου αξίζει χαρά σε όλα τα επίπεδα. Σε ευχαριστώ και σε σένα και σε όλους εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Με υγεία, έτσι, με ηρεμία, χωρίς να μας ξανακλείσουν μέσα και με καλά νούμερα. Όχι.